στέκονται πάνω σε αυτό οι ελλαδικές μορφές και ενισχύουν το τουριστικό μας προϊόν. Οι ξένοι οι οποίοι μας επισκέπτονται μιλάγανε για την Ελλάδα των τριών ή τεσσάρων S, τα οποία μπορώ να σας τα αναλύσω. Ήταν η θάλασσα, ήταν η παραλία, ήταν και ο ήλιος. Στη συνέχεια βάλανε και το τέταρτο, το σεξ, 4S, ότι αυτό είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι, και οι διακοπές στην Ελλάδα είναι κάτι το διαφορετικό, ενισχύοντας τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Θα κάνω μικρή αναφορά μέχρι ότου φτάσω εκεί που πρέπει. Ο αγροτουρισμός. Όταν ο τουρίστας μπήκε στο σπίτι, στο χώρο, στον ιστό μιας κοινωνίας, εκεί που είναι οι αγρότες. Κάτι το οποίο πριν αρκετά χρόνια μπορεί να ακουγόταν και περίεργο, σήμερα αυτό γίνεται πράξη. Ο αθλητικός τουρισμός, ο οποίος έρχεται και συνεργάζεται με όλες τις άλλες μορφές τουρισμού, δηλαδή μια ομάδα πηγαίνει σε ένα τόπο προκειμένου να ετοιμαστεί, πάμε για να ψυχεί σε ένα τόπο, πάμε να κάνουμε αγώνες σε ένα τόπο, έχουμε το Windsurf, αναφερόμενος εδώ στην Πάρο, η οποία έχει πάρα πολύ κόσμο για το Windsurf. Δημιουργείται μια καινούργια μορφή αυτή των εκδηλώσεων και των γάμων. Εμείς ξέρετε στα νησιά μας, και ιδιαίτερα στη Σαντορίνη, αυτός ο τουρισμός φέρνει χιλιάδες κόσμο από τα διάφορα μέρη του πλανήτη. Ο γαστρονομικός, αυτό που καταλάβαμε ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ, διότι ενισχύει πρωτίστως τον πρωτογενή τομέα, τον οποίο κάποια στιγμή τον είχε καταλήψει οι αγρότες, αλλά σήμερα, ακόμα και στα μικρά μέρη και ενώ στα νησιά μας, αυτό έχει πρωταρχική σημασία. Ο εκπαιδευτικός, ο θαλάσσιος και μια σειρά από άλλους. Όλα αυτά όμως δεν θα μπορούσαν να έχουν επιτυχία, δεν θα μπορούσαν να έχουν το αποτέλεσμα που πρέπει στην τοπική κοινωνία, αν δεν υπήρχαν οι Δήμοι. Οι Δήμοι που καθημερινά μοχθούν και κάνουν τι. Ενώνουν τις τοπικές κοινωνίες με τη Δημοτική Αρχή του κάθε τόπου, προκειμένου να γεννηθεί επιχειρηματικότητα σε ένα τόπο. Αυτή τη στιγμή ο τουρισμός παγκοσμίως είναι μεγαλύτερο industry από την αυτοκινητοβιομηχανία. Και η μαγική λέξη η οποία αρχίζει και μπαίνει στο προσκήνιο και η οποία αποτελεί τη βάση για τον εναλλακτικό τουρισμό είναι η αυθεντικότητα. Εναλλακτικός τουρισμός σημαίνει αυθεντικότητα. Σημαίνει όλα όσα έχει να δώσει ο κάθε τόπος, η προσωπικότητα, η ταυτότητα, η μοναδικότητα που έχει να δώσει ο κάθε τόπος, θα πρέπει να την αναδείξει και να τη φέρει σε επαφή με εκατομμύρια ανθρώπους που υπάρχουν εκεί έξω που θα ήθελαν να βιώσουν, ψάχνουν μάλλον κάθε χρόνο να βιώνουν μοναδικές εμπειρίες. Θα σας φέρω μερικά παραδείγματα. Το ξέρετε ότι στο Βιετνάμ πηγαίνουν πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι περπατάνε μέσα στους οριζόνες και μένουν σε σπίτια με καλάμια πάνω στους οριζόνες και πληρώνουν για αυτό το πράγμα. Γιατί είναι κάτι το οποίο είναι μοναδικό. Το ξέρετε ότι έρχονται τουρίστες στην Ελλάδα, τυχαίνει να έχουμε πελάτη έναν από τους μεγαλύτερους operators εκδρομών σε όλη την Ελλάδα. Ξέρετε ποιο tour στην Ελλάδα είχε τη μεγαλύτερη αύξηση φέτος? Η εκδρομή στα Μετέωρα με τρένο. Έρχεται κόσμο στην Αθήνα, πάει στο σταθμό Λαρίσης, προσέξτε τώρα, στις 8 το πρωί, πάει κατευθείαν Μετέωρα, τον περιμένει ταξί έξω από το σταθμό, μόνος του, έτσι, μόνος του. Τον περιμένει ταξί στο σταθμό του τρένου, του κάνει 3 ώρες βόλτα στα μοναστήρια, το σταματάει σε μια ταβέρνα για φαγητό και 6 ώρες το ξαναβάζει στο τρένο για να γυρίσει στην Αθήνα. Ξέρετε πόσος κόσμος το κάνει αυτό? Περίπου 30-40 συνέδρια και σεμινάρια κάθε χρόνο. Είναι λίγο κατά της τοπικής δουλειάς.
Και δεν πιστεύω πάρα πολύ ότι η ανάπτυξη μπορεί να έρθει μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Θεωρώ ότι μπορεί να έρθει μέσα από το μεράκι των ανθρώπων του κάθε τόπου, από την αυθεντικότητα του κάθε τόπου. Αυτό που μας λείπει σαν Έλληνες είναι ότι δεν πιστεύουμε στα προϊόντα μας. Αυτή είναι μια γενική παραδοχή. Εάν φτιάξουμε σωστά προϊόντα, να ξέρετε ότι πλέον με τη δύναμη του διαδικτύου μπορούμε να βρούμε ακριβώς, να στοχεύσουμε ακριβώς τα κοινά εκείνα τα οποία θα αγοράζουν το προϊόν μας.